Αυτά συμβαίνουν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Είναι η διαδικασία με την οποία επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι, από τους ανασφάλιστους ασθενείς που αναγκαστικά και ανθρώπινα βεβαίως το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης καλύπτει. Να πάμε τώρα σε κάτι το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα. Να καλησπέρισουμε και πάλι το Δημοσθένη τον Δούκα. Δημοσθένη, θα αναφερθούμε στο γνωστό ζήτημα το οποίο ανέδειξε η Δέλτα τηλεόραση προμηνών. Αναφερόμαστε στη ΔΕΒΖΟΣ, στην διασυνοριακή ελεύθερη βιομηχανική ζώνη οικονομικών συναλλαγών. Έναν θεσμό τον οποίον εδώ και μήνες πολλούς, μην πω χρόνια, τον έχουμε ξεχασμένο. Έλα όμως που αποδείχθηκε πως η ΔΕΒΖΟΣ ζει και βασιλεύει. Να θυμίσουμε ότι το 70% του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι πλέον σε ιδιότητα. Το υπόλοιπο 30% ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αριθμό πρωτοκόλλου 669 και ημερομηνία 27 του 2012, δηλαδή σχεδόν δύο μήνες πριν από σήμερα, με επιστολή μας προς την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, ζητάμε, έχουμε θέσει κρίσιμα ερωτήματα σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου αυτού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το 30% δηλαδή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Νικολάου. Απάντηση ακόμα δεν πήραμε. Ζητήσαμε εξηγήσεις τηλεφωνικά από την κυρία Νικολάου. Μας υποσχέθηκε ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή θα έχουμε τις απαντήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέσαμε. Δεν έχουμε απάντηση επίσης. Έχουμε ζητήσει από τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Σταύρο Βαβία, που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, της ΔΕΒΖΟΣ, να είναι σήμερα μαζί μας για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται, πώς αυτό το 30% του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΔΕΒΖΟΣ το διαχειρίζεται η περιφέρεια και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Ποια είναι η τύχη του, τι πρόκειται να γίνει. Απάντηση ακόμα δεν έχουμε. Ο κύριος Βαβίας μας είπε ότι σήμερα κολλείεται, δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σε θέση να συζητήσει μαζί μας αύριο, να είναι εδώ μαζί μας. Θα τον ξανακαλέσουμε και θα συνεχίσουμε να τον καλούμε προκειμένου να πάρουμε επιτέλους τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε για ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται πως έχει τουλάχιστον ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα θεσμό τον οποίο τον είχαμε όλοι μας διαγραμμένο από τη μνήμη μας. Ζει και βασιλεύει λοιπόν ΔΕΒΖΟΣ. Το πώς ζει και το πώς βασιλεύει κάποιος πρέπει να μας το εξηγήσει. Ναι, να μας εξηγήσει την παρούσα φάση, τι κάνει και τι στοχεύει. Εγώ, για να σου πω κάτι, το καλοκαίρι όταν είχαμε δείξει το θέμα, με έχει συναντήσει στην Αλεξανδρούπολη ο νυν διευθύνων σύμβουλος, ο ιδιώτης που έχει το 70%. Ναι, ναι. Και μου έλεγε ότι εγώ, να ξέρεις, κάνω μια τεράστια προσπάθεια να φέρω επενδυτικά κεφάλαια από την Αμερική, Ελληνοαμερικάνων. Και είναι πολύ σημαντικό η ιστορία. Μιλάμε, λέει, για κεφάλαια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και συναντώ δυσκολίες και προσπαθούσα να παρουσιάσω ένα σχέδιο ότι αν έγινε αυτή η προσέλεξη των επενδύσεων από τους Ελληνοαμερικάνους, εκεί θα γίνει ένα μικρός παράδεισος, ενώ χρηματοοικονομικός παράδεισος. Από τότε εξαφανίστηκε, δεν τον ξαναείδα κι εγώ, παρόλο που τον είχαμε καλέσει και από τον σταθμό και πρόσφατα τον ξανακαλέσαμε, να έρθει να μας πει και τη δικιά του άποψη, της πλειοψηφίας. Μιλάς για τον κύριο Κονσολίδη, να ακριβώς πούμε και το όνομά του, είναι ο ιδιοκτήτης το 70% της ΔΕΒΖΟΣ. Αυτό έγινε τον Ιούλιο που το συνάντησε, που είναι για αυτά, για τους Αλλοαμερικάνους και όλα αυτά. Ναι. Δεν εμφανίστηκε ξανά, ούτε σε μένα, ούτε εδώ. Το δεύτερο είναι ότι το 30% εκφράζει ουσιαστικά την δημόσια παρουσία στη ΔΕΒΖΟΣ. Ακριβώς. Γιατί η περιφέρεια είναι εμέσως πλην σαφώς ένα ευρύς δημόσιας τομέας. Έχει 30% δηλαδή, έχει δημόσια παρουσία. Και πρέπει να μας πούνε πού συνένεσαν, πού δεν συνένεσαν, μήπως είναι διαφώνησαν, να μας πούνε πώς έγινε αυτή η μετάλλαξη της ΔΕΒΖΟΣ, ενώ μετοχικά. Πώς. Υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα. Δεν έγινε, πρέπει να πούμε, με την παρούσα. Όχι, όχι, είχε γίνει επί το ακόμα επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ναι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς, να τα συζητήσουμε αυτά, να τα πούμε. Οπότε θα περιμένουμε και εμείς θα κάνουμε ερωτήματα όταν θα έρθουν οι απαντήσεις. Όταν θα μάλλον κάποιο. Τα ερωτήματα τα έχουμε υποβάλει, Δημοσθένη. Δεν έχουμε πάρει τις απαντήσεις. Αυτό λέω. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, τα οποία ελπίζω πως θα είναι σε θέση ο κύριος Βαβίας ως εκπρόσωπος της περιφέρειας. Θα υποβάλουμε σειρά ερωτημάτων που έχουν μια ενότητα και συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου
με τον οποίο κατατέθηκε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου είναι 669. Η ημερομηνία είναι 20/7/2012. Έχουμε 19/9/2012. Πέρασαν δύο μήνες. Για ποιο λόγο αυτή η καθυστέρηση είναι κάτι το οποίο νομίζω πως δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτηματικά που θέλω να πιστεύω πως κάποια στιγμή θα απαντηθούν. Τα περιμένουμε. Κρίσιμα πάντως και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Προς το παρόν αυτά. Αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο...